Τη χαρακτηρίζουν χαμελέοντα. Από τη στιγμή που ήρθε στη ζωή της η κόρη της, όλη της η κοσμοθεωρία άλλαξε. Έμαθε να ζει τη ζωή της στο μάξιμου, δίπλα στους πολύ δικούς της ανθρώπους. Η Δανάη Χρήστου έμαθε από πολύ μικρή να λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη και με ιδιαίτερη χαρά την έχω σήμερα απέναντί μου. Δανάη μου, πώς είσαι? Γεια σου Τάσο μου. Καταρχήν χαίρομαι που σε βλέπω. Και εγώ το ίδιο. Δανάη μου, θέλω να μου πεις τα τελευταία σου νέα. Τα τελευταία μου νέα. Τελευταία σου νέα γιατί? Γιατί πρώτον έχεις να δώσεις συνέντευξη, τηλεοπτική τουλάχιστον, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και κατά δεύτερον υπάρχει μια θεατρική παράσταση που πραγματικά είμαι πάρα πολύ περίεργος να μάθω για αυτή τη δουλειά. Είναι μια παράσταση η οποία είναι του Μιχάλη του Παπαδόπουλου, ονομάζεται Πρώτο κουδούνι πριν τη μύδια. Είναι μια εξαιρετική παράσταση, Τάσο μου. Και πολύ επίκαιρη. Και πολύ επίκαιρη. Νομίζω ότι όλοι μετά από όλο αυτό το κίνημα το Me Too. Ακριβώς, και το πέπλο που τραβήχτηκε πίσω από όλα αυτά τα φώτα. Εμπνευσμένος λοιπόν ο συγγραφέας από αυτήν την ιστορία, αποφάσισε να γράψει αυτή την παράσταση. Η οποία είναι σαν μια κλειδαρότρυπα πίσω από ένα θέατρο, σε ένα καμαρίνι. Πού μπορούμε να απολαύσουμε την παράσταση? Λοιπόν, η παράσταση είναι στο θέατρο 1 στη Λεμεσό. Θα γίνουν παραστάσεις μόνο στη Λεμεσό. Είναι παραγωγή του θέατρου Versus και έχουμε παραστάσεις σήμερα και όλη τη βδομάδα, καθημερινά, εκτός Σαββάτου. Και μετά έχουμε 2, 4 και 6. Φεβρουαρίου. Φεβρουαρίου, ναι. Σου συνέβη κάτι σε όλη αυτή την πορεία που έχεις μέχρι σήμερα, είτε στην Ελλάδα είτε εδώ στην Κύπρο, που να υπήρξαν άνθρωποι, είτε που να καταχράστηκαν εξουσία, είτε να σου συμπεριφέρθηκαν πάρα πολύ άσχημα μειώνοντας? Βέβαια, αρκετές φορές, όχι μία. Δεν είχα κάποια σωματική παρενόχληση, αλλά... Σεξουαλική παρενόχληση. Όχι, βέβαια. Λεκτική βία, δεχτικές? Βέβαια, ναι. Αρκετές φορές. Και να μου μιλήσουν άσχημα, πολύ άσχημα, και να συμπεριφερθούν και να μου προτείνουν να κάνω πράγματα τα οποία ήταν σχεδόν ανήθικα. Η αλήθεια είναι αυτό δεν το είχα πει και ποτέ, νομίζω ποτέ. Σηκώθηκες να φύγεις από δουλειά που σου συμπεριφέρθηκαν άσχημα? Όχι, δεν θα τους έκανα τη χάρη να φύγω από τη δουλειά. Δανάη μου, υπήρξαν άτομα σε θέσεις κλειδιά μέσα από το χώρο που να σου άσκησαν bullying για την εμφάνισή σου? Έμεσα, ναι. Δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα τόσο εξοικειωμένοι με την εικόνα στην Κύπρο. Έχουμε ακόμα ταμπού, είμαστε συντηρητικός λαός. Δανάη μου, η αλήθεια να λέγεται, απέχεις αρκετά χρόνια από την τηλεόραση. Ποιος είναι ο λόγος? Λοιπόν, η τηλεόραση είναι ένα είδος που χρειάζεται πάρα πολλές ώρες, πάρα πολύ δόσιμο. Μιλούμε για 12 ώρα. Έτσι. Τα έχει ζήσει άλλωστε. Τα έχω ζήσει, έχω δώσει πάρα πολλά 12 ώρα στην τηλεόραση από τη ζωή μου. Από τη στιγμή λοιπόν που ήρθε στη ζωή μου η κόρη μου. Η σμαράγδα σου. Η σμαράγδα μου. Έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω. Θα συνεχίσω να κάνω τηλεόραση και να λείπω 15 ώρες από το σπίτι μου, ή που πρέπει να κάνω ένα διάλειμμα, να μεγαλώσω το παιδί μου, να ασχοληθώ με το παιδί μου, να είμαι δίπλα της. Έτσι διάλεξα το δεύτερο. Σου είχαν γίνει προτάσεις? Ναι, αμέ. Ναι. Αλλά η επιλογή είναι προτεραιότητα η Σμαράγδα. Και θέλω να έρθουμε σε αυτό το κεφάλαιο που είναι η κόρη σου, που μιλάς για εκείνη και πραγματικά και συγκινείσαι και λάμπουν τα μάτια σου. Θέλω να μου μιλήσεις λοιπόν για αυτή σας τη σχέση. Η Σμαράγδα είναι το σμαράγδι της ζωής μου. Είναι ένα πλασματάκι το οποίο πραγματικά μου άλλαξε όλη μου την κοσμοθεωρία. Είμαστε πάρα πολύ δεμένες, πολύ αγαπημένες. Εξαρτημένες, θεωρώ, μια από την άλλη. Δανάη, σου ήταν εύκολο ή δύσκολο το να πάρεις αυτή την απόφαση? Τι θέλω να πω, να βάλεις προτεραιότητα τη Σμαράγδα. Κοίτα, η τηλεόραση μου άνοιξε πολλούς δρόμους. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν ήταν πολύ εύκολο να πω τέλος. Ναι, κάθε φορά που έπρεπε να λέω όχι. Ναι. Ναι, δεν το έκανα σίγουρη ότι αυτό πρέπει να κάνω, αλλά πάντα ένα κενό υπήρχε. Δανάη μου, η Σμαράγδα
Έχει δείξει. Έτσι... Έχει. Α, με πρόλαβε. Έχει. Το μήλο κάτω από τη μιλιά. Ναι. Και με προβληματίζει πάρα πολύ. Αλλά πιο παλιά, όταν την ρωτούσαν τι θες αγάπη μου να γίνεις όταν μεγαλώσεις, έλεγε διάφορα. Τώρα πια λέει ηθοποιός. Mm. Λέει, γιατί θες να γίνεις ηθοποιός, μα αφού είσαι μάμα ο ηθοποιός. Α, εντάξει. Ναι. Και η πλάκα είναι ότι έχει και ταλέντο. Στα μάτια της βλέπεις τον εαυτό σου, που ήσουν μικρή. Πάντως λένε ότι... η μάνα μου δηλαδή λέει πως... ήμασταν έτσι ίδιες. Λένε mm-hmm. ότι είμαστε ίδιες. Ωραίο. Βέβαια, νομίζω η Σμαράγδα θα είναι σε... καλύτερο βερσιόν. Εύχομαι. Εύχομαι. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ζωής σου έχει να κάνει με τον έρωτα και βρίσκεται στα μάτια του Αλέξη και θέλω να μου μιλήσεις λοιπόν για αυτό τον έρωτα. Όπως το λες είναι ένας έρωτας. Μεγάλος. Ο Αλέξης είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στη ζωή μου και με έκανε να νιώσω πράγματα πρωτόγνωρα. Πράγματα τα οποία δεν τα είχα ξανανιώσει. Ένας άνθρωπος που με έκανε να νιώσω καταρχήν από το πρώτο συνέστημα που με έκανε να νιώσω ήταν ασφάλεια. Και για μένα και για την κόρη μου. Το χαμόγελό του, η αγάπη του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γελά δυνατά, αγκαλιάζει σφιχτά. Δοτικός. Πάρα πολύ. Αυτό που νιώθει θα το πει, είναι ένας πάρα πολύ ειλικρινής άνθρωπος. Και έχει μια πολύ μεγάλη ψυχή. Mm-hmm. Όλοι όσοι ξέρουν αυτόν τον άνθρωπο, έχουν να λένε τα καλύτερα. Δηλαδή, η αγκαλιά του Αλέξη δεν είναι μια συνηθισμένη αγκαλιά. Και είναι μια αγκαλιά γεμάτη. Εγώ θα πάω 5 χρόνια πίσω και θέλω να πεις πώς γνωριστήκατε. Ατέλειο. Αυτή είναι μια τέλεια ιστορία. Μάλλον ήταν ένα καρναβαλίστικο πάρτι στη Λεμεσό. Λατρεύεις τα καρναβάλια. Βέβαια. Τέλος πάντων, σε εκείνο το πάρτι ήρθε μια φίλη μου και μου λέει θέλω να σου συστήσω ένα παιδί. Δεν τι εννοείς να μου συστήσει ένα παιδί. Μου λέει έλα θα σου συστήσω ένα παιδί. Τράπηκα εγώ τώρα. τι εννοείς να μου συστήσει, πώς να πάμε. Μου λέει έλα μου λέει. Τέλος πάντων πάμε. Λέω ότι ντρέπομαι εγώ τώρα. Τι, πώς να το κάνουμε. Μου λέει θα του πούμε να μας βγάλει μια φωτογραφία από το κινητό σου. Αμέσως το κατάλαβε. Κάτι, τον είχα δει βέβαια και εγώ από πριν, τον ήξερε και η φίλη μου. Να μην σου τα πολυλογώ. Από εκείνη τη στιγμή που συστηθήκαμε, που γνωριστήκαμε, που ανταλλάξαμε 10 κουβέντες. Από εκείνη την ώρα μου πήρε το χέρι μου και δεν μου το άφησε ούτε μέρα. Ωραία. Για τον Αλέξη, προφανώς ήταν έρωτας από την πρώτη ματιά. Σε σένα το ίδιο. Εγώ δυσκολεύτηκα να το πιστέψω. Ξέρεις, πολλές φορές, Δανάη μου, και το παρελθόν μας αφήνει κάποια ψεγάδια, κάποιες ανασφάλειες, αν θέλεις. Οπότε δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι όντως υπάρχει μάλλον αυτό που λέμε ο άνθρωπός μας. Ναι, δυσκολεύτηκα στο να πιστέψω ότι πραγματικά ήταν αυτός ο άνθρωπος. Λέω, είναι. It's too good. Ο Αλέξης με την Σμαράγδα. Είναι μια σχέση αγάπης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τη μεγαλώνει, τη Σμαράγδα μου. Mm-hmm. Έχουν απίστευτη σχέση. Πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς όμως. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δεν θα μπορούσε να ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν θα μπορούσε να ήταν στη ζωή σου αν δεν ήταν ακριβώς. Δεν θα υπήρχε ακριβώς. Ευτυχία, δεν θα υπήρχε... Αυτή η γαλήνη. Όχι. Ναι. Ναι, το γεγονός ότι αγκάλιασε και εμένα και το παιδί μου. Από την ίδια, πώς θα σου πω, από την ίδια στιγμή, ναι. Γι' αυτό δυσκολεύτηκα να το πιστέψω. Έλεγα κάτι θα γίνει λάθος, κάτι θα πάει χ, κάτι θα στραβώσει. Κι όμως... Ήρθε στη ζωή σου για να σε διαψεύδει. Ωραίο αυτό. Θα τολμήσω να σε ρωτήσω αν σκέφτεστε να παντρευτείτε.
Είναι κάτι το οποίο δεν το σκεφτόμαστε. Δεν έχουμε αυτή την ανάγκη. Ζούμε μαζί. Δεν κάνουμε τέτοιες σκέψεις. Όχι, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά η ζωή που κάνουμε είναι σαν να είμαστε παντρεμένοι. Δανάη μου, έχω ψάξει, έχω διαβάσει πάρα πολλές συνεντεύξεις σου. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, επειδή πάντα όταν αναφέρεσαι στην οικογένειά σου, μιλάς για τη μητέρα σου, για τις αδερφές σου, η σχέση σου με τον πατέρα σου ποια είναι? Η σχέση μου με τον πατέρα μου είναι πάρα πολύ καλή. Ο πατέρας μου απλώς δεν ζει πια στη Λεμεσό, ζει στην Περιστερώνα, mm-hmm. κοντά στην πόλη της Χρυσοχούς. Επειδή ο πατέρας μου είναι χωρισμένος με τη μητέρα μου, είχαν χωρίσει όταν εγώ σπούδαζα. Είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος ο πατέρας μου, ένας άνθρωπος επίσης πολύ ανοιχτός, πολύ ειλικρινής, ωραίος άνθρωπος, ωραίος τύπος. Δανάη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα. Είχαμε, η αλήθεια να λέγεται, αρκετό καιρό να τα πούμε. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα, να ζεις όσο πιο όμορφα γίνεται τη ζωή σου με την κόρη σου τη Σμαράγδα, αλλά και με τον σύντροφό σου τον Αλέξη. Ευχαριστώ, Τάσο μου.